Γεια και χαρά στον ντουνιά ολόκληρο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πάρετε χαρτί και μολύβι γιατί θα σας πω μια φοβερή συνταγή, έτσι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πάμε. Παίρνουμε λίγο από μια ταινία του Taika Waititi. Παίρνουμε λίγο από μια ταινία Τα Χρονικά της Νάρνια. Παίρνουμε λίγο από μια ταινία Αστερίξ και Οβελίξ. Παίρνουμε και λίγο από μια ταινία Fast and Furious. Το ανακατεύουμε καλά όλα αυτά. Ρίχνουμε και μια ισχυρή δόση από TNT και έχουμε μια ολοκένουργια ταινία. Προς Θεού, όχι αυτή. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την ολοκένουργια ταινία Dungeons and Dragons Honor Among Thieves, η οποία έσκασε από το πουθενά και δεν κόλωσε κιόλας να κάνει πρεμιέρα ανάμεσα από ολοκένουργια κυκλοφορία John Wick και από ολοκένουργια ταινία της Marvel. Τι κατάφερε όμως τελικά? Α, και θα μιλήσουμε και χωρίς spoils, οπότε μη μου ανησυχείτε. Έτοιμοι! Φύγαμε! We help the wrong person steal the wrong thing. Παιδιά, αρχίζω να καταλήγω στο συμπέρασμα σιγά σιγά πως θα βλέπουμε ωραία πράγματα από project τα οποία δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες ούτε εμείς αλλά ούτε και οι εταιρείες παραγωγής που ρίχνουν τον πικυκίνι. Για όσους όσες δεν το γνωρίζουν λοιπόν, το Dungeons and Dragons είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, RPG δηλαδή αλλιώς, το οποίο υπάρχει από το 1974 και τα παλικάρια που ασχολούνται με το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι, να το πω, αρκετά σκληροπυρηνικά. Είναι πάρα πολύ σκληροπυρηνικά. Γενικά, για να ασχοληθείς, ρε παιδί μου, με το συγκεκριμένο τραπέζιο, πρέπει να έχεις μια λόξα. Καλή λόξα, έτσι. Όμως με τα χρόνια το franchise μεγάλωσε και μεταφέρθηκε και στη μορφή του video game. Και μάλιστα έχουν βγει video games, παιδιά, πολύ πετυχημένα. Πολύ μεγάλη τίτλη, όπως το Baldur's Gate. Κοιτάξτε, δεν είμαι και πιο ειδικός, ρε παιδί μου, για να σας πω τα references που είχε μέσα η ταινία από το επιτραπέζιο παιχνίδι, κυρίως γιατί δεν έχω παίξει ποτέ DnD. Αλλά έκανε μπαμ ότι είχε βάλει πάρα πολύ πράγμα μέσα. Οπότε σήμερα θα δείτε, θα ακούσετε μάλλον, μία άποψη ενός ανθρώπου που την βλέπει τη συγκεκριμένη ταινία καθαρά σαν ταινία. We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. So how do we pull that off? Στην ταινία μας πρωταγωνιστούν ο αγαπητικός της Wonder Woman, ή αλλιώς Chris Pine, ο αχώνευτος hacker από τα Jurassic World, μια εκολαπτώμενη Elizabeth Olsen και η Michelle Rodriguez, που όπως είχε πει και κάποτε, παιδιά, ένας προφήτης, πρωταγωνιστής της ταινίας θα είναι ο Chris Pine και θα τον πλαισιώνει, ρε παιδί μου, η Michelle Rodriguez, που φαντάζομαι θα παίζει την Michelle Rodriguez απλά στον κόσμο του Dungeons and Dragons, κάτι τέτοιο. Και είχε απόλυτο δίκιο, παιδιά. Και να σας πω και κάτι, δεν ξέρω γιατί, αλλά όσο μεγαλώνει αυτή η Michelle Rodriguez, νιώθω ότι μετατρέπεται στην θηλυκή version του Vin Diesel. Υπήρχαν στιγμές, ειλικρινά σας μιλάω, που νόμιζα πως βλέπω τον Τορέτο με μακρύ μαλλί και με στολή κυριλαίου ανθρώπου των σπηλαίων. Γιατί όχι μόνο το συγκεκριμένο κοστούμι που φόραγε η Michelle Rodriguez, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στην ταινία, τα λες και λίγο διχασμένες προσωπικότητες. Γιατί άλλα φαινόντουσαν πολύ καλοφτιαγμένα και άλλα ήθελες να τα πάρεις και να τα πας πίσω στο τζάμπο για αλλαγή. Αυτά πάλι που δεν ήταν διχασμένες προσωπικότητες, κυρίες και κύριοι, ήταν τα CGI, γιατί ήταν όλα από μέτρια έως κακά. Αλλά κυρίες και κύριοι, αλλά ήρθε η στιγμή να δικαιολογήσω κάτι που είχα πει σε προηγούμενα επεισόδια 1000%, ότι ακόμα και σε μια ταινία η οποία στηρίζεται στα CGI, που έχει μέσα της, ρε παιδί μου, τέρατα, δράκους, elves, που γενικά είναι μια ταινία φαντασίας που γίνεται του green screen και του CGI το κάγκελο, εάν όλα τα άλλα τα κάνει σωστά, μπορείς, ναι, να κάνεις ακόμη και τα στραβά μάτια. Αξίζει βέβαια εδώ να κάνεις τα στραβά μάτια. Και ναι, και όχι. Ακούστε τώρα τι μεγάλο πρόβλημα έχει το Honor Among Thieves, παιδιά. Γιατί έχει και πολλά μικρά προβληματάκια, ρε παιδί μου, που στο γενικό καλό τα παραβλέπεις. Γιατί ναι, το γενικό είναι καλό. Αλλά έχει και ένα μεγάλο πρόβλημα, ρε παιδιά, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνεχίζουν να το κάνουν τόσα χρόνια όλες οι ταινίες, όλες οι σύγχρονες ταινίες που ασχολούνται με κάποιο franchise που έρχεται από κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, από ένα βιβλίο, από ένα video game. Και αυτό το πρόβλημα ονομάζεται πολύπλοκο σενάριο. We also need courage, magic, and you. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να πας να γράψεις στην πρώτη σου ταινία, στην πρώτη ταινία ενός franchise, ρε παιδί μου, που θες να το παρουσιάσεις στο κοινό, ένα σενάριο το οποίο προϋποθέτει να πρέπει να σετάρεις 100.000 πράγματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να επιλέξεις αυτόν τον δρόμο και να μην επιλέξεις έναν δρόμο πιο εύκολο, με ένα πιο λιτό σενάριο, ένα σενάριο που μπορεί να το ακολουθήσει πολύ πιο εύκολο ο θεατής, που μπορείς να δώσεις χώρο και χρόνο στους βασικούς σου χαρακτήρες να αναπτυχθούν
και όλα να γίνουν σωστά και όμορφα. Και μόλις η πρώτη ταινία σου σετάρει πολύ όμορφα τους βασικούς πρωταγωνιστές σου, τότε ναι, θα έρθει η δεύτερη να σου δώσει την αβάντα να βάλεις και άλλους μέσα, να σετάρεις και τοποθεσίες, να ανοίξεις τον κόσμο σου. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να γράφεις ένα σενάριο για την πρώτη σου ταινία που να προϋποθέτει να πρέπει να σετάρεις 10 έννοιες, μαγικά όπλα, χαρακτήρες, τοποθεσίες, φατριές και ταυτόχρονα να πρέπει να δείξεις και το παρελθόν των χαρακτήρων ώστε να υπάρχει ένα βάθος σε αυτούς για να δεθεί ο θεατής. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί από την πολλή πληροφορία θα κατατίσει ο θεατής να μπουχτίσει και να χάσει το ενδιαφέρον του. Γιατί εκτός από τους χαρακτήρες που υποδίονται ο Chris Pine και η Michelle Rodriguez, όλοι οι άλλοι που προστίθονται στο story δεν έχουν κάποιο βάθος, δεν μπορείς να δεθείς μαζί τους, δεν έχουν, ρε παιδί μου, κάποιο ιδιαίτερο νόημα ύπαρξης. Κάποιος που έχει δει την ταινία τώρα θα μου πεις τι λες, ρε Θωμά, αφού όλες οι αποστολές και όλα είναι φτιαγμένα ώστε να έχουν νόημα ύπαρξης. Ναι, αυτό λέω, παιδιά, ότι το σενάριο δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί για να υπάρχουν μέσα και αυτοί οι χαρακτήρες. Θα μπορούσε άνετα να είχαν γράψει ένα σενάριο το οποίο να μην προϋποθέτει την ύπαρξη αυτών των χαρακτήρων, αφήστε που, εφόσον δεν έχεις ούτε τη δυνατότητα, ούτε τα λεφτά μάλλον, για να φτιάξεις καλά CGI, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να γράψεις σενάριο που να προϋποθέτει σκηνές μάχης με full CGI. Ρε παιδιά, δεν είναι δύσκολο, λίγο πρακτικότητα χρειάζεται η φάση. Βέβαια, για να πούμε και το στραβό το δίκιο, οι δύο βασικοί χαρακτήρες που υποδίονται, ο Chris Pine και η Michelle Rodriguez, έχουν μια πολύ ωραία εξέλιξη μες στην ταινία και ξεκινάνε άλλοι χαρακτήρες και καταλήγουν άλλοι στο τέλος της. Προφανώς και τα παιδιά που δημιούργησαν τη συγκεκριμένη ταινία χρήζουν μιας πιο ιδιαίτερης, μιας πιο μάλλον ήπιας αντιμετώπισης, γιατί είναι η δεύτερη μόλις ταινία μεγάλου μήκους που σκηνοθετούν. Αλλά ρε παιδιά, στο θέμα σενάριου, δεν είναι και τόσο άπειροι. Μην ξεχνάμε πως είναι οι ίδιοι σεναριογράφοι που έχουν γράψει και το σενάριο για την ταινία Spider-Man Homecoming. Ευτυχώς η ταινία εκεί που υπερβάλλει είναι σαν να το παίρνει χαμπάρι και να κόβει απότομα αυτή την υπερβολή, οπότε δεν με έχασε κάπου. Όμως νομίζω πως γενικά αδικεί λίγο τον εαυτό της. Συγκεκριμένα είναι μια στιγμή στην ταινία, παιδιά, που χρησιμοποιείται η τεχνική του exposition μέσω flashbacks για πολλή ώρα κιόλας. Και όταν βγαίνεις από τα flashbacks αυτά, λες μπράβο, τώρα να δούμε λίγη δράση στο παρόν. Και μετά από λίγα λεπτά, παιδιά, η ταινία κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εκαταντάει κουραστικό. Μια φορά, ρε παιδιά, να δω μια ταινία με τέτοια θεματολογία να ακολουθεί μια σεναριακή τακτική όπως ήταν, ας πούμε, το Mad Max Fury Road ή όπως ήταν η πρώτη ταινία John Wick. Θυμάστε στο πρώτο John Wick πόσο περιορισμένα είναι αυτά που λέγονται, που μαθαίνονται στο θεατή για τον κόσμο του franchise και μετά έρχεται η δεύτερη ταινία για να πει περισσότερες λεπτομέρειες και να ανοίξει τον κόσμο. Έτσι ακριβώς νομίζω πως πρέπει να αντιμετωπίζονται και αυτές εδώ οι περιπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα σύμπαντα πάνω κάτω, ρε παιδί μου, δηλαδή Warcraft, D&D, Lord of the Rings, τα χρονικά της Νάρνια, πάνω κάτω έτσι, με μεγάλες διαφορές κάποια ή με μικρές διαφορές κάποια άλλα, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα από την πρώτη ταινία να μας φορτώσεις με τίτλους, έννοιες και όλα αυτά, ρε παιδί μου, είμαστε ήδη μέσα σε αυτό, εθελοντικά έχουμε έρθει να τη δούμε την ταινία. This one's dangerous. But whatever happens, τα πιο δυνατά σημεία της νέας ταινίας D&D για εμένα είναι το χιούμορ της, αλλά και οι χορογραφίες μάχης της. Θα ξεκινήσω με το δεύτερο, γιατί παιδιά δεν το περίμενα με τίποτα, αλλά όλες οι χορογραφίες μάχης, όλες οι σκηνές μάχης μάλλον, είναι και πολύ ωραία στημένες, αλλά και πολύ ωραία σκηνοθετημένες. Ίσως όχι όταν έβλεπες τους πρωταγωνιστές να πηδάνε από κάτι γέφυρες και να σου χάλαγε το μάτι το πολύ κακό CGI που έχει συγκεκριμένη ταινία, όπως προείπα, αλλά παιδιά, όταν έβλεπες μάχη σώμα με σώμα, με σπαθιά, τσεκούρια και τα σχετικά, το πράγμα ήταν πολύ ωραίο και δεν το περίμενα, το ξαναλέω, με τίποτα. Δεν περιμένεις, ρε παιδί μου, να δεις τόσο ποιοτικό ξύλο, τόσο ωραίες χορογραφίες μάχης σε μια ταινία που έχει να κάνει με τέρατα, δράκους, ξωτικά και χαβαλέ. Είχε πάρα πολύ ωραίες και φρέσκες ιδεούλες, παιδιά, στο συγκεκριμένο τομέα, το Honor Among Thieves, και μπράβο και στους ηθοποιούς αλλά και στους Cascadeur που τα εκτέλεσαν τέλεια. Όπως θα καταλάβατε λοιπόν, η συγκεκριμένη ταινία, θα το έχετε καταλάβει και από τα trailers όσοι τα έχετε δει, είναι μία ταινία φαντασίας με αρκετό χαβαλέ. Χαβαλέ έχει αρκετό η συγκεκριμένη ταινία, παιδιά, αλλά δεν υπερβάλλει. Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο franchise λίγο διαφορετικά από τα ομοιά του θεματολογικά και το είδανε λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο κωμικά,
Βέβαια, δεν κατάντησαν παλιάτσι όπως η ταινία Love and Thunder. Δεν πήγε, ρε παιδί μου, να το παίξει το Honor Among Thieves, ούτε Warcraft, ούτε Lord of the Rings, ούτε τα χρονικά της Νάρνια. Έχει μια δική του ταυτότητα, την οποία πιστεύω το κοινό θα την εκτιμήσει και θα την αγκαλιάσει. Και αυτή η εκτίμηση θα φανεί περισσότερο στη δεύτερη ταινία όταν κυκλοφορήσει με το καλό. Στο θέμα χιούμορ, λοιπόν, το D&D Honor Among Thieves έπαιξε πολύ ωραία μπαλίτσα, αν και νομίζω πως θα έπαιζε πολύ καλύτερη αν το σκηνοθετικό δίδυμο ήταν λίγο πιο έμπειρο. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη σκηνή, παιδιά, που είναι και πανέξυπνη, είναι και ξεκαρδιστική, αλλά την αδική η ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζεται. Αφού, ρε παιδί μου, έχεις βρει μια ωραία ιδέα, είναι πολύ αστεία η σκηνή που δείχνεις στο θεατή. Γιατί βιάζεσαι να την ξεπετάξεις, γιατί δεν αφήνεις το αστείο σου να πάρει το χρόνο του, ρε παιδί μου, να δείξεις τις αντιδράσεις των πρωταγωνιστών σου, να γελάσει και περισσότερο ο θεατής. Κομική σκηνή είναι, δεν είναι δραματική σκηνή. Δηλαδή τώρα θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να ακούμε και τις κομικές σκηνές. Και θα το ξαναπώ, παιδιά, γιατί κολλάει και εδώ πέρα 100% πως δυστυχώς ζούμε στην εποχή που οι ταινίες για να μπορέσουν να επιβιώσουν και για να τραβήξουν κόσμο στις αίθουσες, αναγκάζονται, μάλλον τις αναγκάζουν να δείχνουν τις καλύτερες τους σκηνές στα τρέιλερ. Γιατί η πιο αστεία στιγμή της ταινίας είχε παιχτεί κανονικότατα σε τρέιλερ. Και όταν την είδα κανονικά στην ταινία, δεν ήταν το ίδιο αστεία με το αν θα την έβλεπα για πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή. Θα μου πεις τώρα, ρε Θωμά, μη βλέπεις τρέιλερς. Ναι, οκ, okay, δεν βλέπω τρέιλερς, αλλά πώς να μην τα δω όταν παίζουν στον κινηματογράφο πριν από άλλες ταινίες που έχω πάει να δω. Εξακολουθώ να θεωρώ τη συγκεκριμένη τακτική πολύ τεμπέλικη και πολύ λάθος και να σας πω και κάτι άλλο. Πληρώνετε τόσα λεφτά σε μαρκετίστες για να προωθήσουν την ταινία σας. Δηλαδή, η καλύτερη τακτική που σκέφτηκαν ήταν να σποιλάρουν την καλύτερη στιγμή της ταινίας για να φέρουν κόσμο στο σινεμά. Απολύστε τους όλους, είναι άχρηστοι. Αυτό το πράγμα ξέρω να το κάνω κι εγώ, που είμαι άσχετος από μάρκετινγκ. Εντροπή, ρε παιδιά, τι άλλο να πω. Εντροπή. Και την ίδια τακτική δυστυχώς την ακολουθεί και η Marvel, αλλά και η DC. Στην τελική, άμα τα παιδιά εκεί στο μάρκετινγκ δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να σκεφτούν κάτι πιο έξυπνο, διώχτε τους όλο. Κλείστε το τμήμα μάρκετινγκ και βάλτε το chat GPT να σας δίνει συμβουλές μάρκετινγκ. Καλύτερες θα σας δίνει. Και πάμε τώρα στον τομέα μουσική, κυρίες και κύριοι, ο οποίος με εξέπληξε πολύ ευχάριστα. You need to... Give us a fighting chance. We're gonna need strength. You got this, right? I know you don't. Γιατί ενώ τα trailers με είχαν προετοιμάσει να ακούσω άλλη μια φορά μια εμετική χρήση rock κομματιών σε ένα ακόμη καινούριο project, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Άλλη μια δηλαδή αποτυχημένη επιλογή του τμήματος marketing, το οποίο έπαιζε στα trailers Led Zeppelin και στην ταινία, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω καν εάν έπαιξε το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή και να έπαιξε, δεν το πήρα χαμπάρι. Αυτές που πήρα χαμπάρι πάλι και με εξέπληξαν πολύ θετικά είναι οι πολύ ωραίες medieval ορχιστρικές συνθέσεις του κυρίου Lorne Balfe. Για όσους γουστάρετε τέτοια φασάρα, παιδιά, τσεκάρετε το playlist της ταινίας Honor Among Thieves, το soundtrack δηλαδή, ή στο Spotify ή στο YouTube όπου γουστάρετε. Μιλάμε, θα καραγουστάρετε. Μη σας πω, θα θέλετε να πάρετε ένα σπαθί και να βγείτε έξω στα λιβάδια να σώσετε τον κόσμο. Το πρόσημο λοιπόν για τη νέα ταινία Dungeons and Dragons είναι πάρα πολύ θετικό. Θεωρώ ότι αξίζει, ρε παιδιά, να πάτε να τη δείτε στο σινεμά. Δηλαδή, σε σχέση με κάτι άλλες σούπες που μας παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες εταιρείες του χώρου, το Honor Among Thieves, παιδιά, μπροστά τους μοιάζει αριστούργημα. Και πηγαίνετε να τη δείτε, παιδιά, στο σινεμά, γιατί είναι πολύ ωραίο να στηρίζουμε και καταστάσεις που φαίνεται να έχουν ένα πολύ όμορφο μέλλον. Γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται πίσω από το συγκεκριμένο franchise, παρόλο, ρε παιδί μου, που δεν είναι τόσο έμπειροι, παρόλο που έκαναν αρκετά λάθη, φαίνεται ότι γουστάρουν που ασχολούνται με το συγκεκριμένο franchise και στο μέλλον θα δώσουν κάτι πολύ. Πολύ όμορφο. Και γουστάρουν, αλλά σύν τις άλλες έχουν και ταλέντο, έτσι, γιατί χρειάζεται και αυτό πώς να το κάνουν. Φαίνεται βέβαια αυτό το ταλέντο να είναι αρκετά ακατέργαστο ακόμα, αλλά πιστεύω από αυτό που είδα τουλάχιστον από την πρώτη ταινία ότι η δεύτερη ταινία D&D θα έρθει για να μείνει. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να ελπίζω. Και το ελπίζω αυτό γιατί η πρώτη ταινία τα βασικά τουλάχιστον τα έκανε σωστά. Και ωραίους πρωταγωνιστές είχε και πρόσεξε πολύ την εξέλιξη των χαρακτήρων της και πολύ distant κακό είχε. Εντάξει, το σενάριο, ρε παιδί μου, ήταν αρκετά κλισέ, έπαιξε πολύ safe εκεί πέρα, αλλά τουλάχιστον το έκανε σωστά. Φαίνεται πως η φάση έχει πλάνο και δεν μπορώ να μην το εκτιμήσω αυτό. Περιμένω πώς και πώς να δω το μέλλον του συγκεκριμένου franchise. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για τη νέα ταινία Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Θέλω πολύ όσοι έχετε δει ήδη την ταινία να μου γράψετε και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια και όσοι δεν την έχετε δει, καλή διασκέδαση. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να το κάνεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.